Η δική μου κατάθεση αφιερώνεται στη μνήμη της μικρής Τζορτζίνας. Θεωρώ αδιαπραγμάτευτη την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και περιμένω το Υπουργείο Υγείας σήμερα και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων να παρέμβει, γιατί θεωρώ ότι η δωρεά οργάνων είναι υπεράν όλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ηλιάδη και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων παρενέβη με δελτίο τύπου, αλλά είδαμε και τον πρόεδρο πριν από λίγο στην εκπομπή. Επίσης, ο κύριος Ηλιάδης πήγε στον κύριο Πλεύρη. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Σουλιώτη και έχει κάνει και νέες δηλώσεις. Και όπως επίσης αποκλειστικά σε πολύ λίγο έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη αποκλειστικά στην εκπομπή. Έλα, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κύριο Πλεύρη, είχε ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρίου, κύριος Ηλιάδης. Τη συνάντηση, όπως μας είπαν, τη ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης μετά τις αιχμές του κυρίου Κούγια για παράνομο εμπόριο οργάνων. Ο κύριος Ηλιάδης, βγαίνοντας πάντα διακριτικός, μας είπε ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλετε, να μην βεβηλώνουμε τον ιερό σκοπό των μεταμοσχεύσεων. Ενώ ο κύριος Πλεύρης, στις αποκλειστικές μας δηλώσεις, είπε ότι θα εξετάσει την υπόθεση και αφού θα τη δει πολύ προσεκτικά, όπως και τις δηλώσεις του κυρίου Κούγια, θα κρίνει μαζί με το Υπουργείο εάν θα κινηθούν ή όχι νομικά ζήτη. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Πάντως υπάρχουν δύο δελτία τύπου, Δημήτρη μου, από τον κύριο Κούγια. Να δούμε πρώτα τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιάδη για να μας δώσει και το πρώτο και το δεύτερο, γιατί ζητά κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα να απαντηθούν επιπλέον από τον κύριο Πλεύρη. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Πραγματικά η αντίδρασή του ήταν αμεσότατη. Με τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος είναι ο διοικητής μου, ο οποίος πάντα είναι στο πλευρό μου και τον ευχαριστώ γι' αυτό, θέσαμε τα προβλήματα στον Υπουργό, θα μείνω εκεί. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υφυπουργό, την κυρία Γκάγκα, η οποία παρίστατο στην συνάντηση αυτή. Αυτό δείχνει και την σοβαρότητα, πιστεύω, πώς ακριβώς το Υπουργείο θέλει να προσπαθήσει να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, εάν θυμάστε, η αγωνία μου στην πολύκροτη υπόθεση για το περίφημο κόκκινο τηλέφωνο και πώς μπορούμε εμείς οι γιατροί να έχουμε άμεση επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς, αυτό κατέστη δυνατόν. Την ευχαριστώ και πάλι την κυρία Γκάγκα για αυτή την αμέριστη συμπαράσταση και την πλέον τον διαφορετικό τρόπο που θα επικοινωνούμε εμείς οι γιατροί με τέτοιου είδους προβλήματα. Τέλος, θα ήθελα να σας πω, κανένας μας δεν είναι πάνω από την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών που έδωσαν με τον θάνατό του ζωή σε άλλα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τώρα εξέδωσε ο κύριος Κούγιας ένα δελτίο τύπου. Ο κύριος Κούγιας, όπου θέλει να σας ρωτήσει, να σας κάνει μόνο ένα ερώτημα. Γιατί το παιδί, ενώ είναι ζωντανό, του ψύχει τον εγκέφαλο. Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση του συγκεκριμένου κυρίου. Συζήνα εδώ πέρα. Να πούμε ορισμένα πράγματα να τα καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί πραγματικά ακούμε για ψύχης εγκεφάλου, ακούμε διάφορα τρελά τα οποία λέγονται από την πλευρά της κατηγορουμένης. Ο κύριος Ηλιάδης χθες κατέθεσε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μιλήσε ο άνθρωπος για ψύχη εγκεφάλου. Τι είπε στο δικαστήριο ο κύριος Ηλιάδης, και θα στο διαβάσω αυτό λεξί για να καταλάβουμε πού έχει πάει η συζήτηση πλέον και τι συζητάμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε με τα ουσιώδη, την κατάθεση του Ηλιάδη, ασχολούμαστε με αυτά τα οποία λέει η κατηγορουμένη. Ο κύριος Ηλιάδης λοιπόν κατέθεσε ότι τις κρίσιμες ώρες στα θύματα ανακοπής γίνεται μια διαδικασία που λέγεται υποθερμία εγκεφάλου. Για ποιο λόγο γίνεται η υποθερμία εγκεφάλου? Γίνεται για να περιοριστεί το είδημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όπως είπε, το κάνανε αυτό στην Τζορτζίνα. Έτσι ξεκίνησε, λέει, το πρόγραμμα υποθερμίας για να έρθει στους 33 βαθμούς με σκοπό τη διάσωση του εγκεφάλου. Αυτά κατέθεσε ο κύριος Ηλιάδης. Δεν κατέθεσε ότι έψυξε τον εγκέφαλο της Τζορτζίνας. Και το είπε στο δικαστήριο χθες, συγκεκριμένα ο χριστιανός αυτός, ο άνθρωπος, ο ήρωας, ο γιατρός, ο επιστήμονας, ότι το κάνανε για να περιορίσουν το είδημα, για να σώσουν το κορίτσι.
Αυτό έγινε και ο κύριος Κούγιας το έχει πάρει αυτό και το έχει ερμηνεύσει, το έχει μεταφράσει, το λέει ψήξη εγκεφάλου, ότι θέλανε να ψήξουν τον εγκέφαλο της Ορδίνας όταν ήταν όταν ζωή. Λέει συγκεκριμένα πράγματα σε λίγο. Η ψήξη, Πέτρο μου, θα μου επιτρέψεις να ρωτήσουμε, να πούμε το εξής. Όσον αφορά για την ψήξη που αναφέρθηκε, μα ακούσαμε ότι για να γίνει μια μεταμόσχευση οργάνων, πρέπει να είναι νεκρός ο εγκέφαλος. Γιατί να τον καταψύξουμε λοιπόν τον εγκέφαλο? Γιώργο, σου απαντάω ότι κατατέθηκε χθες στο δικαστήριο. Ρωτάω γιατί αυτό το πράγμα δεν συνάδει με τη λογική. Υποθερμία εγκεφάλου για να περιορίσουν το είδημα. Άλλο αυτό κάνει. Όσον αφορά για τα όργανα που υπόθηκε. Αυτό θέλω να. Είπε ο κύριος Κούγιας ότι οι χαροκαμένοι γονείς δεν γνωρίζουν καλά αυτά τα ζητήματα. Γιατί όταν τον ρώτησε εδώ η οικογένεια στην οποία αναφερθήκατε, του μικρού Θωμά, του εξάχρονου, απαντά στην εκπομπή και λέει ότι ουδέποτε αυτοί οι άνθρωποι τους πίεσε κάποιος, ουδέποτε τους πίεσε να δώσουν όργανα. Εναι. Να τους ακούσουμε λοιπόν για να βάζουμε τα πράγματα σε μια θέση. Είπε διότι όταν δημόσια λες κάτι... Υπάρχει δημόσια δήλωσή σου. Λες ότι αυτή και μετά λέει οι χαροκαμένοι γονείς δεν μπορούν να απαντήσουν. Είπε και κάτι άλλο όμως. Είπε έτσι. Ότι όπως μου είπαν, όπως μου είπε η εντολέας μου, έψηξαν τον εγκέφαλο. Η οικογένεια, η εντολέας ξέρει την οικογένεια του μικρού Θωμά, τον κύριο Τάσο, τον πατέρα που θα τον ακούσουμε τώρα, μαζί με την οικογένεια του 15χρονου Ντίνου, που τα όργανα τα δώσαν εκεί στην μονάδα του κυρίου Ηλιάδη, τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ και λένε οι άνθρωποι, ουδέποτε προέκυψε κάτι τέτοιο. Εκτός αυτό είναι το ζήτημα. Αν ο κύριος Κούγιας πραγματικά έχει τέτοια στοιχεία, να τα φέρει στο φως. Επίσης. Πραγματικά. Αλλά το να λες κάτι χωρίς να είναι τα στοιχεία, εκεί δημιουργείς μια ένταση σε μένα που είμαι γονιός και έχω δώσει τα όργανα του παιδιού. Ένα κοινωνικό μήνυμα λάθος και επικίνδυνο μεταφέρουν αυτή τη στιγμή. Όχι οι επιστήμονες, οι συνήγοροι. Επιπλέον λάθος ήταν... μήνυμα. Καταρχάς, τον επιπλέον πολύ... να δούμε τους γονείς για να καταλάβουμε. Ένα λεπτό μόνο, Ζήνα μου. Καταρχάς δεν είναι και κακό όταν ενημερωθεί κάποιος γονιός να χτυπήσει ξύλο, να μην φτάνει κανείς σε αυτό, να ενημερωθεί ότι μπορεί να προσφέρει τα όργανα, κακό είναι αυτό. Πάντως, όταν ποινικοποιούμε όλα πλέον. Απλή γνώση φυσικής πρέπει να είναι κάτω από το μηδέν. Δεν μπορεί να είναι υποθερμία στους 33. Κατάψυξη σημαίνει ότι ψύχω κάτι, κάτω από μηδέν. Μπορεί το διαδίκτυο αλήθεια τώρα, να κάθουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αλήθεια τώρα, να αιτιολογήσουμε αυτά που λέει ο κύριος Κούγιας όταν νωρίτερα τα έχει πει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, μην λέμε ταυτόχρονα. Γι' αυτό σας λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να αφήσουμε τους γονείς που οι άνθρωποι τα λένε. Δηλαδή, τι πάει πάνω από τους γονείς που δώσαν τα όργανα του παιδιού τους, όπως τους είπε ο κύριος Κούγιας, οι χαροκαμένοι γονείς. Ναι, αυτοί δώσαν τα όργανα. Έσβησε στο νοσοκομείο του Ρίου, χτυπημένος από μια σπάνια μορφή εγκεφαλίτιδας. Ο Κωνσταντίνος, ντίνος για τους δικούς του ανθρώπους, ήταν μόλις 16 ετών. Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς του, που αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά του. Μια γενναία πράξη την 1η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων. Η μητέρα του Ντίνου και ο πατέρας του είχαν φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας και είχαν μιλήσει για την πράξη τους που έσωσε 7 συνανθρώπους μας. Με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση του γιατρού Ανδρέα Ηλιάδη και όσα υπόθηκαν στη δικαστική αίθουσα σχετικά με τη δωρεά οργάνων, η μητέρα του Ντίνου μίλησε στην εκπομπή μας και τη Ρία Τσοχαντάρη. Ειλικρινά μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι άνω από το μόνο. Πρώτον προσβάλλει εμάς. Ο κύριος Κούγιας. Δεν νομίζω ότι η δωρεά έχει καμία σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση που διαχειρίζεται. Δεν με πίεσε ποτέ, δεν πρόλαβε καν να μου μιλήσει ο κύριος Ηλιάδης για τη δωρεά. Του το πρότεινα εγώ, η ίδια. Εφόσον τα πράγματα με τον Τίνο είχαν φτάσει στο προχώρητο, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος που κάνει και μάλιστα σοκαρίστηκε όταν του το πρότεινα εγώ πρώτη. Όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Ο κύριος Ηλιάδης είναι άνθρωπος, πάνω απ' όλα και μετά γιατρός. Όποιος δεν τον έχει ζήσει, δεν έχει μιλήσει μαζί του, δεν τον έχει συναναστραφεί, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί άνθρωπο μιλάμε. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα που ακούγονται. Σου φάνηκε άδικη όλη αυτή... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ντροπή. Πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό απέναντι στον κύριο Ηλιάδη. Δηλαδή
και προς εμάς, γιατί εμείς δωρήσαμε με όλη μας την αγάπη τα όργανα των παιδιών μας, για να τα κρατήσουμε έστω και έτσι ζωντανά. Έστω και έτσι, δηλαδή δεχτήκαμε έστω και έτσι να μείνει κάτι από τα παιδιά μας. Έκανε υπόνοια ο κύριος Κούγιας για εμπόριο όργανα. Αυτό μας προσβάλλει και εμάς ως γονείς. Γιατί όταν κατηγορείς τον γιατρό που κουράρει το παιδί σου, πάνε να πει ότι είσαι και εσύ ένοχος. Και ο πατέρας του 6χρονου Θωμά, του μικρού αγοριού από τα Γρεβενά που έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, μίλησε στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια. Υπενθυμίζουμε πως λίγο πριν τη διάρκεια της διαδικασίας της δωρεάς οργάνων του μικρού Θωμά, το βίντεο με τους γιατρούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή μέσα στο χειρουργείο είχε προκαλέσει ρήγη συγκίνησης. Εσείς στο να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, δεν. Απλά μας το ξαναανέφερε, δηλαδή, επόμενη μέρα, δηλαδή, αν επιθυμείτε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε, γιατί πρέπει και αυτοί να ενημερώσουν να τον γιατρή και τα λοιπά, έτσι ώστε να γίνει μια προετοιμασία. Ο γιατρός εκεί μας έδωσε ένα έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχέσεων, όπου το υπογράψαμε. Η επαφή που είχες με τον κύριο Ηλιάδη? Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή είχαμε πάει αργά που φτάσαμε από τα Γρεβενά. Βρισκόταν και αυτός εκεί, καθίσανε και πόσες ώρες, έφυγε το πρωί δηλαδή από την κλινική, από το ΕΤΜΕΘ. Όλες τις ημέρες βρισκόταν εκεί, εντάξει, τουλάχιστον όσον αφορά το ψυχολογικό, τη συμπαράσταση, δηλαδή ένα ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ. Και γιατρός και άνθρωπος, δεν έχουν δηλαδή κάποιο παράπονο. Ο κύριος Τάσος λοιπόν είναι ο πατέρας του μικρού Θωμά, του 6χρονου, για τον οποίο έκανε λόγο ο κύριος Κούγιας και είπε ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Ξεκάθαρος λοιπόν, δύο φορές έλεγξαν τα πάντα, μόνος του το είπε, δεν πίεσε κανείς τίποτα κτλ. Τι λέει ο κύριος Κούγιας τώρα για τον κύριο Πλεύρη, και ξέρω μετά Πέτρο μου ότι θέλεις, αλλά και ο κύριος Πλεύρης αποκλειστικά μιλά στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ. Ο κύριος Κούγιας λοιπόν από το πρωί έχει εκδώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον δύο δελτία τύπου, βάλει εναντίον τόσο του κύριου Ηλιάδη όσο και του Υπουργού Υγείας του κύριου Πλεύρη. Από τη μία λέει ότι στα 50 χρόνια περίπου που είναι στη δικηγορία, πρώτη φορά βλέπει έναν μάρτυρα να πηγαίνει με τον δικηγόρο του στον Υπουργό Υγείας και υποβάλλει το ερώτημα, αυτό που ακούσαμε πριν και στο βίντεο, γιατί το παιδί ενώ είναι ζωντανό του ψύχει τον εγκέφαλο, αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Μάλιστα λέει ότι στη συνέχεια της διαδικασίας θα μάθουμε όλοι, και εμείς ακόμα πιο δύσπιστοι τέλος πάντων, πώς οικοδομήθηκε η κατηγορία εναντίον της πελάτησάς του. Στο δεύτερο δελτίο τύπου, Ζήνα μου, βάλει κατά του. Χωρίς ακόμη να έχει δει τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, να του τις έχουν μεταφέρει, όχι, γιατί είναι στη δίκη του Άλκη. Ακριβώς. Αφού λοιπόν ενημερώθηκε, λέει ότι έμαθε ότι μάλιστα θα ζητήσει τα πρακτικά της δίκης της κατηγορουμένης από την Πάτρα ο Υπουργός Υγείας και απευθύνει μερικά ερωτήματα. Λέει με ποια ιδιότητα θα πάρει αντίγραφα της δίκης, είναι διάδικος, εκπροσωπεί λέει το θύμα ή την κατηγορουμένη, μήπως λέει εισαγγελέας, είναι δικαστής, και λέει ότι καλό θα είναι να μην δημιουργούμε εντυπώσεις εν ώψη εκλογών και ειδικά όσοι έχουμε τελειώσει λέει τη νομική, να μην γινόμαστε μαυρογιαλούροι. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τις αποκλειστικές δηλώσεις του. Παρακαλώ, στην Κατερίνα Σουλιώτη και στην εκπομπή μας. Ο κύριος Πλεύρης επιλέγει για να μιλήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι πραγματικά έτσι είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που ο Υπουργός Υγείας υποδέχεται την εκπομπή μας στο γραφείο του και δίνει τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Το Υπουργείο Υγείας δεν παρεμβαίνει σε καμία δίκη που είναι σε εξέλιξη. Το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους και θα κριθούν. Στο βαθμό όμως που θίγονται θεσμοί και λειτουργοί που συνδέονται με το ΕΣΥ, αναφέρουμε θεσμούς, το να αφήνονται υπονοούμενα για τον εθνικό μας οργανισμό μεταμοσχεύσεων, με κίνδυνο για τους ασθενείς που περιμένουν να πάρουν όργανα σε μια διαδικασία που λειτουργεί άρτια, με τελείως ασφαλιστικό πλαίσιο, ή να στοχοποιούνται γιατροί αποκλειστικά και μόνο επειδή καταθέτουν αυτά τα οποία έζησαν, είναι
πασίδηλο ότι το Υπουργείο θα είναι δίπλα τους και θα κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται. Άρα δεν αντιδικούμε με κανέναν, προστατεύουμε τους λειτουργούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους θεσμούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα κινηθείτε νομικά? Έχουμε πει ότι θα κάνουμε όλες τις ενέργειες, πρώτα απ' όλα για στήριξη των γιατρών οι οποίοι δέχονται μηνύσεις ή μπορεί να θελήσουν να κάνουν μηνύσεις, και αυτό είναι απόλυτο δικαίωμα του Υπουργείου να θέλει να υποστηρίξει νομικά τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με στοχοποίηση πια των θεσμών, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις ενέργειες που απαιτούνται. Δεν θέλουμε καμία συμμετοχή αντιδικία με την υπόθεση, αλλά θέλουμε προστασία των θεσμών μας και των ανθρώπων μας. Εγώ από την πρώτη στιγμή έχω πει, και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι οπουδήποτε υπάρχουν μηνύσεις που στρέφονται κατά γιατρών για θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους, το Υπουργείο Υγείας παρέχει νομική υποστήριξη. Αυτό το είχαμε κάνει από την πρώτη στιγμή, δεδομένου ότι είδαμε ότι πλέον η υπόθεση περνά και σε ένα σημείο στοχοποίησης μιας θεσμικής διαδικασίας όπως είναι οι μεταμοσχεύσεις. Θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση να ενημερωθούμε, προκειμένου και εμείς να προβούμε στις ενεργές μας.